Γεια σας ρε παιδάκια, τι κάνετε, φιλαράκια μου. Εγώ σχόλασα και πάω σπίτι τώρα. Και παιδιά, ειλικρινά, το τι ζω με αυτή τη δουλειά που κάνω, το τι ανθρώπους συναντάς καμιά φορά και ξέρεις, μπαίνοντας και στα σπίτια τους, βλέπεις πράγματα τα οποία λες, εντάξει, είναι δυνατόν. Λοιπόν, όσοι παρακολουθούν το κανάλι, όσοι το παρακολουθούν το μάθετε τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι δουλεύω σε μια εταιρεία που καθαρίζουμε σπίτια, ιδιωτικά σπίτια. Εντάξει, καθαρίζουμε καλά πράγματα, ξέρω εγώ, γραφεία και τέτοια, αλλά επί το πλήστον έχουμε σπίτια. Έχω λοιπόν μια πελάτη που είναι στάνταρ, την έχω κάθε δύο εβδομάδες, κάθε 15 μέρες πιένω. Η γυναίκα είναι το κάτι άλλο. Κρατιέμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό να μην κάνω σχόλιο, αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή με έχει φτάσει τα όρια μου. Λοιπόν, καταρχήν είναι μια κυρία η οποία δεν τη λες μικρή, δεν τη λες και μεγάλη. Είναι γύρω στα 55-60, κάπου τόσο. Γερμανίδα. Βέρα Γερμανίδα κιόλας, μπορώ να πω. Και έχει τη λογική ότι γενικά ρε παιδί μου το concept της είναι ότι τα πάντα τα ανακυκλώνουμε, τα μαζεύουμε και τα λέω τα πάντα. Δηλαδή ακόμα και τα φύλλα από τα φυτά που πέφτουνε, τα συσσωρεύει, τα μαζεύει σε ένα συγκεκριμένο σακουλάκι κάρτινο και πάει και τα πετάει εκεί πέρα που γίνεται το κομπόστ. Εντάξει, χαρτιά πλαστικά, okay, το καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά είναι σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή πάρα πολύ. Δεν θα στάσει τώρα. Λοιπόν, αυτό από μόνο του δεν λέγε τίποτα, γιατί θα μου πεις, εντάξει, και εσύ κάνεις ανακύκλωση και τι έγινε. Εντάξει, και εγώ μαζί της. Σε ένα βαθμό και εγώ μαζί της. Επίσης είναι της άποψης ότι να μην κάνουμε πολλά σκουπίδια, να μην δημιουργούμε σκουπίδια. Και ένα από αυτά τα σκουπίδια, θεωρεί, είναι τα σφουγγάρια. Τα οποία αναγκαστικά αγοράζει, αλλά μετά τα πλένει. Δηλαδή, σφουγγάρι, κανονικό αυτό που έχουμε στη, το κίτρινο, το σφουγγάρι, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να πλύνουμε τα πιάτα, ας πούμε. Κολλάει λίγο η κάμερα, δεν ξέρω γιατί. Ναι, λοιπόν. Αυτό φανταστείτε, τέτοια φουγγάρια, τα οποία τα πλένει μετά αφού τα έχει χρησιμοποιήσει και τα έχει κάνει χάλια. Τα πλένει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ρε παιδί μου να μην πλύνεις κάτι το οποίο, εντάξει, και εγώ θα το πλύνω το φουγγάρι μου. Αλλά αν δω ότι αλλάζει χρώμα, ρε παιδί, θα το πετάξω. Λοιπόν, ζητάω την προηγούμενη φορά, ζητάω ένα σφουγγάρι για να... Έρθε μια οικογένεια εδώ και φωνάζει τώρα. Λοιπόν, για να καθαρίσω που λέτε το μπάνιο, το οποίο ήθελα σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχει πιάσει άλατα με ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θα σας το δείξω κάποια στιγμή, το οποίο έχει μέσα και... το τράμε εδώ και εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι, το οποίο έχει μέσα ξύδι. Έχει εξήδη τέλος πάντων και βοηθάει πάρα πολύ για τα άλατα, αλλά επειδή είχε σε ένα σημείο πάρα πολλά άλατα, ήθελα να το τρέψω με σφουγγάρι. Λοιπόν, και τη ζητάω ρε παιδιά, τι τη ζήτησα κι εγώ, ένα σφουγγάρι. Μου ανοίγει ένα σερτάρι με κάτι σφουγγάρια τα οποία, παιδιά, ήταν κατάμαυρα. Όταν λέμε κατάμαυρα, μαύρα, πίσα. Και επειδή σε αυτό το σημείο θα με πείτε υπερβολική, δείτε το βίντεο το οποίο τράβηξα από το σπίτι της. Και τώρα πείτε μου. Όχι, ειλικρινά πείτε μου. Θα παίρνετε αυτό το σφουγγάρι να καθαρίσετε οτιδήποτε. Το σφουγγαράκι είναι πάνω σε ένα σωρό από άπλυτα. Αυτό δηλαδή το σφουγγάρι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή και θα ξαναπληθεί. Ήταν στο σημείο το οποίο βάζει για το πλυντήριο. Και έχει και πιο μαύρο από αυτό. Και εμένα γύρισε και μου είπε, εντάξει, σου κάνει αυτό.
Έπρεπε να τη πω όχι, αλλά είσαι οκ. Okay. Το πήρα, okay. Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Okay. Το σε μια άκρη. Και την επόμενη φορά, στη συγκεκριμένη γυναίκα, έχω ένα δικό μου σφουγγάρι, το οποίο στο τέλος το ξεπλένω καλά, το βάζω σε ένα σακουλάκι και την επόμενη φορά που πηγαίνω έχω το δικό μου το σφουγγαράκι. Το οποίο μόλις δω ότι αλλάζει χρώμα θα το πετάξω, εννοείται, θα το πλύνω να γίνει κατάμαυρο. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό το σημερινό έτσι που με τράνταξε, μάλλον το πρώτο που με είχε τραντάξει τότε. Και το σημερινό, παιδιά, με ξεπέρασε. Εχθές, εγώ σήμερα πήγα, εχθές, αυτή κάθισε και έκανε γενική στο δωμάτιό της. Τράβηξε κάποια έπιπλα τέλος πάντων και καθάρισε, τα οποία σε μένα μου έχει πει να μην το κάνω, γιατί τρώω αρκετό χρόνο η αλήθεια είναι και δεν θέλει. Και μου είπε ότι ξέρεις εχθές, wow, πολύ πατημένος πάει αυτό σήμερα, έκανα αυτό. Παιδιά, έχει κρατήσει το νερό που έβαζε μέσα τη μόπα που ξεπλένουμε, για να το χρησιμοποιήσω και σήμερα. Και ήμουν σε φάση, τι μου λες τώρα, το νερό ήταν καλά μαυρό. Τι μου λέει τώρα, επειδή και καλά αυτό το νερό το χρησιμοποιήσε μόνο για να κάνει ένα δωμάτιο και το σημείο μάλιστα τράβηξε τα έπιπλα, τα οποία τα έπιπλα τα έχει τραβήξει, ας πούμε, μια φορά το χρόνο τα τραβάει. Δηλαδή, εγώ ένα χρόνο που πηγαίνω σε αυτή τη γυναίκα δεν είχε τραβήξει ποτέ τα έπιπλα τη. Οπότε υποθέτω ότι έχει τουλάχιστον ένα χρόνο να το τραβήξει. Το νερό ήταν στην κυριολεξία μαύρο. Μαύρο. Και μου λέει να το ξαναχρησιμοποιήσω. Φυσικά και δεν το χρησιμοποίησα. Τι θέλω να πω, ότι κάποια στιγμή εκείνη έφυγε, πήγε στο υπόγειο να πάρει κάτι, δεν ξέρω τι, και εκείνη την ώρα βρήκα εγώ την ευκαιρία, πέταξα το νερό και έξεστα γρήγορα, έβαλα καθαρό νερό, ξέπλα το κουβάκι, ήταν κατά μαύρος κάτω, είχε κάτσει όλη μάκα. Έβαλα καθαρό νερό, το ξέπλα, έβαλα ζεστό νερό, γιατί θέλω όταν κάνω τα πατώματα γενικά να είναι ζεστό, όσο πιο ζεστό γίνεται, γιατί φεύγει πολύ πιο εύκολα η βρωμιά. Έβαλα και το προπαντικό μέσα, το οποίο το προπαντικό αυτό, επειδή έχει μέσα, έχει κάτω παρκέ η γυναίκα, βάζουμε ένα που έχει και λάδι μέσα, το οποίο σπρίζει. Φανταστείτε ότι αυτό το αγρό που μου είχε ήταν άσπρο γκρι και αυτό που είχα εγώ ήταν κατάλευκο, έτσι, γιατί ήταν καθαρό. Το είχα βάλει και στην ακρούλα εκεί πέρα για να μην το πολύ βλέπει, οπότε δεν πήρε χαμπάρι, δεν μου είπε κάτι. Αλλά λέω ρε φίλε, με φωνάζει, πληρώνει για να σου καθαρίσω το σπίτι. Πληρώνει την εταιρεία του λοιπόν, εντάξει, δεν πληρώνει σε μένα άμεσα, αλλά τώρα πληρώνει την εταιρεία η οποία πληρώνει αρκετά λεφτά. Δεν είναι ότι. Παιδιά, πάει πολύ πατημένο αυτό σήμερα. Ξέρω τι γίνεται. Βιάζει να σχολάσει. Και μου δίνει βρώμικο νερό να σου καθαρίσω το δωμάτιο, το σπίτι. Γιατί αυτό το νερό ήθελα να καθαρίσω όλο το υπόλοιπο σπίτι. Εγώ για να καταλάβετε, σε κάθε μπάνιο αλλάζω τα νερά, γιατί έχει δύο μπάνια. Το ένα μπάνιο είναι πιο μεγάλο, το άλλο πιο μικρό. Και αλλάζω όλα τα νερά. Και μου κάνει τρελή εντύπωση αυτό το πράγμα. Τι να πω, και στο παρκέ εννοείται. Και στην κουζίνα πάλι αλλάζω το νερό, που είναι και εκεί παρκέ, αλλά το αλλάζω γιατί στην κουζίνα είναι πολύ πιο βρώμικο. Γενικά είναι και κουζίνα και διάδρομο μαζί, έχει ένα πέρασμα. Και είναι κατάμαυρο κάτω και το περνάω δύο φορές για να καταλάβω. Και μου ζητάει τώρα με αυτό το νερό να κάνω όλο το υπόλοιπο σπίτι. Δηλαδή, κάτω ψάχνω να πάρω το κεφαλικό σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Απλά είπα να σας πω το πω. Εντάξει, μου έχουν τύχει κι άλλα, αλλά η συγκεκριμένη γυναίκα είναι. Δηλαδή, μου πετάει κάτι, πουλά ώρες. Α, έχω κι άλλο με αυτήν. Με το Swiffer. Όταν πρώτο ξεκίνησα και πήγαινα, δεν είχε Swiffer. Το Swiffer, για όσους δεν ξέρουν, αυτό το ξεσκόνοπανο το οποίο τραβάει τη σκόνη και τη μαγνητίζει. Οπότε μετά αυτό το πετάς, έχει ανταλλακτικά, το πετάς, πετάς και τη σκόνη μαζί, πετάς όλη την βρωμιά και τέλος. Όταν πρώτο πήγα, έπρεπε να αρχίσω να καταλάβει ότι χρειαζόμαστε Swiffer γιατί έχει πάρα πολλά βιβλία, είναι τεράστιες βιβλιοθήκες. Είναι όλα τα μπιμπελό αυτά και αυτά που δεν μπορείς να τα κάνεις με το πανί, είναι σε καμία περίπτωση, σίγουρα όχι τα βιβλία. Και ο μόνος τρόπος, ρε παιδί μου, για να γίνει και να γίνεται και σωστά και σχετικά γρήγορα ήταν το Swiffer. Τέλος πάντων, την έπεισα κάποια στιγμή να το πάρει και μετά ήθελε, παιδιά, τα πανάκια αυτά τα οποία είναι χάρτινα, φανταστείτε. Είναι χάρτινα ακριβώς, τέλος πάντων είναι με μικροίνες, αλλά τα χάρτινο είναι. Ήθελε να τα πλένει. Τη λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τη λέω, αυτό το
παίρνουμε και το πετάμε μετά, γιατί δεν γίνεται, θα χαλάσει. Δεν μ' άκουσε, το πήγε. Είδε ότι δεν γίνεται. Και μετά γυρνάει και μου λέει: δεν γίνεται να υπάρχει κάτι άλλο. Και τη λέω: αν βάλουμε οτιδήποτε όλο, δεν μαγνητίζει τη σκόνη. Ήθελα να πάρει αυτό το. Ήθελα να πάρει αυτό το. Πώς θα το ξεσκονιστήρι, αυτό το φτερό που λέμε. Το οποίο παιδιά αυτό δεν κάνει κάτι. Παίρνει τη σκόνη απλά, την παίρνει από εκεί που είναι και την μεταφέρει αλλού. Δεν σου τη μαζεύει τη σκόνη. Και εμάς μας ενδιαφέρει να μας τη μαζεύει τη σκόνη, γιατί σε 15 μέρες που θα έρθω θα είναι τρισχυρό. Και ήθελα παιδιά να μου το πλένει. Και σήμερα μου είχε ένα σουίφερ το οποίο ήταν κατάμαυρο. Ήταν πιο full, δεν γίνεται δηλαδή. Ήταν και από πάνω και από κάτω. Και μου λέει να το πάρω να το φέρω. Τη λέω αυτό. Τη λέω για μαύρο. Κάνω κάτι, λέω για πέταμα. Θα προσπαθήσω να τη κάνω γιατί δεν θέλω να τη φέρω. Δεν είμαι καν άνθρωπο ο οποίο. Α, όχι, δεν γίνεται. Καλάκια. Κατεβούν. Εκεί. Να προσπαθήσω ρε παιδί μου να το δει. Φυσικά δεν γινότανε, γιατί με το που το κούναγες λιγάκι, πέτα μεταξύ πετάει εδώ η μπούκλα, τη βλέπω τόση ώρα. Λοιπόν, το έβλεπες τόση ώρα ρε παιδί μου το Swiffer εκεί πέρα, ήταν γεμάτο. Δηλαδή αν το τίναζε λίγο, γέμιζε όλος ο κόσμος. Δεν πήγαινε άλλο. Οπότε πήρα καινούριο. Το καινούριο που πήρα όταν τελείωσα ήταν και αυτό γεμάτο, ήταν κατάμαυρο. Για να καταλάβω. Γιατί επειδή έχει πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά πράγματα, μαζεύουν πάρα πολύ σκόνη. Συν ότι είχα να πάω και 4 εβδομάδες τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν την καθάρισε μόνη της. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, είχε μαζευτεί αρκετό πράγμα. Δεν καθαρίζει και γενικότερα. Δηλαδή, άμα δείτε την κουζίνα της, η οποία η κουζίνα δεν με αφήνει να την κάνω γιατί θέλει να την κάνει μόνη της. Από μια απόψη καλύτερα. Λιγότερη δουλειά για μένα. Αλλά δεν έχει ποτέ καθαρή κουζίνα. Ποτέ. Τέλος πάντων, αυτά. Εσύ είπα τον πόνο μου. Τα είπα και εγώ κάπου και ξεσπάθωσα. Λοιπόν, εντάξει. Θα επανέρθω και με άλλα έτσι ευτράπελα. Λοιπόν, να είστε καλά, φίλια πολλά. Τσάου.